Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά Αθήνα Πειραιώς Γιώργη Βρετσάτο, κύριε Βουλευτά Αθήνα Πειραιώς Μιχάλη Λιμανέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική και Κοινοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε Κοινοτήτων, Πρόεδρε Φορέων και Συλλόγων, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εικαστική έκθεση με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για την παραχώρηση της αίθουσας για τόσες πολλές μέρες. Γιατί ξέρουμε ότι το νησί μας έχει πάρα πολύ κόσμο, οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές και δυστυχώς υπάρχει μόνο αυτή η αίθουσα και είμαστε πολύ υπόχρεοι που κατάφερε ο Δήμαρχος και μας έκανε την παραχώρηση. Να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου για την κάθε βοήθειά τους και φυσικά τον χορηγό της έκθεσης, την εταιρεία Mendonis Group. Είμαστε μια ομάδα 4 καλλιτεχνών με την επωνυμία Greek Upcyclers, οι οποίοι δημιουργούμε έργα τέχνης και χρηστικά αντικείμενα με υλικά επαναχρησιμοποίησης. Δηλαδή, συλλέγουμε υλικά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον πρωταρχικό τους στόχο από κάδους, από παραλίες, από οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και από φίλους που ξέρουν το χόμπι μας και θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε ότι έχουν κάτι το οποίο είναι προς απόρριψη. Ακόμα και το σπίτι μας. Ξέρετε, οι αποθήκες του σπιτιού μας κρύβουν μικρούς θησαυρούς. Μικροί θησαυροί, όπως που δυστυχώς, φτάνοντας στο τέλος του προορισμού τους, είναι έτοιμοι προς απόρριψη. Και επειδή τυχαίνει να είμαστε και συναισθηματικά συνδεδεμένοι με κάποιο από αυτό το μικρό θησαυρό, στεναχωρηθήκαμε που θα το απορρίψουμε. Εκεί λοιπόν έρχεται η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση, αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή, να δώσει τη δεύτερη ευκαιρία που χρειάζεται ώστε να πάρει ζωή πάλι αυτό το αντικείμενο. Και για παράδειγμα, θα σας πω την τελευταία μου δημιουργία, η οποία ήταν ένα παλιό ραδιόφωνο του παππού συγκεκριμένα, της γυναίκας του, το λέω να μ' ακούει κιόλας, το οποίο ήταν για πολλές δεκαετίες στην αποθήκη και σε μια άλλη αποθήκη πολύ παλιότερα, το οποίο σάπισε και ήταν αδύνατη κάθε επισκευή του. Και η λουθομπατερή ήταν ο επόμενος αυγός του. Έτσι λοιπόν, με τη μέθοδο της επαναχρησιμοποίησης, του άλλαξα μορφή, γιατί το upcycling αυτό είναι, αλλάζουμε μορφή και κάνουμε κάτι άλλο, και το μετέτρεψα σε φωτιστικό. Και αυτή τη στιγμή είναι στο σαλόνι του σπουδιού μου, φωτίζει και διακοσμεί το χώρο μου. Πριν περάσω ακόμα να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους και την ιστορία, θέλω να αναφέρω ότι αυτή εδώ η ομάδα, ένα χρόνο ακριβώς πριν, τον Μάρτιο του 2023, πήρε μέρος στην 5η Διεθνής Περιβαλλοντική Έκθεση της ΒΕΛΕΤΕ, όπου απέσπασε και βραβείο από την Green Greek Awards για την δημιουργική καινοτομία την οποία παρουσιάσαμε. Εκεί βέβαια παρουσιάσαμε μόνο από 3 έργα ο καθένας. Εδώ όμως ουσιαστικά έχουμε 4 μικρές ατομικές εκθέσεις.